σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα και καλή αποκριά. Άνοιξε το τριώδιο. Και σήμερα είναι και πολύ μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι της Υπαπαντής. Είναι η περιτομή του, γιορτάζουμε την περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όπως όλα τα παιδιά των Ισραηλιτών, έτσι σαν άνθρωπος και ο Χριστός έκανε ό,τι έκαναν σύμφωνα με τους νόμους της Εκκλησίας του. Αυτά πρέπει να κάνουμε και εμείς, φίλες και φίλοι, να ακούμε και να υπακούμε και να ακολουθούμε πιστά ένας Χριστός. Και έκανε αυτό που μπορούσε να μην το κάνει. Ένας Χριστός το έκανε. Και εμείς λοιπόν, σαν θνητοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες και τους νόμους της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό επιβάλλεται για να είμαστε ευτυχισμένοι, για να περνάμε καλά, για να μας αγαπάει ο κόσμος, για να είμαστε σωστοί χριστιανοί και για να κερδίσουμε την αιώνια βασιλεία. Τώρα όμως, φίλες και φίλοι μου, ας γιορτάσουμε την Αποκριά. Και φυσικά η Αποκριά δεν είναι γιορτή. Η Αποκριά, μπαίνουμε στο Τριώδιο, ανοίγει το Τριώδιο. Αρχίζουμε σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη νηστεία, για τη Σαρακοστή μας, φίλες και φίλοι, για να γιορτάσουμε μετά το Πάσχα. Τι ωραία που είναι ρυθμισμένα όλα από την Εκκλησία μας. Όμως να πω και μερικά πραγματάκια για σας, φίλες και φίλοι, που μου γράφετε τόσα γλυκά λογάκια, τόσα ωραία πράγματα. Με κάνετε και να τριχιάζω. Σας αγαπώ τόσο πολύ όσο και εσείς με αγαπάτε. Ένα μικρούλι, βέβαια δεν το έγραψε το μικρούλι το γράμμα, το έγραψε η μανούλα του. Έχω εδώ πέρα λοιπόν ένα μικρούλι που μου γράφει. Αγαπητή γιαγιούλα Βέθα, σε αγαπώ πολύ και σε βλέπω κάθε μέρα με τη μαμά. Με λένε Σπυράκο και είμαι 2,5 ετών. Κάθε πρωί φωνάζω μόλις αρχίσει η εκπομπή σου. Μαμά, έλα η γιαγιούλα, η γιαγιούλα. Σε φωνάζω γιαγιούλα γιατί μπαίνεις μέσα στο σπίτι μας σαν την οικογένειά μας. Μου αρέσει η μαγειρική και ειδικά να χτυπάω τις κατσαρόλες της μαμάς. Θέλω να μας δείξεις πώς να φτιάξουμε παιδικές τούρτες. Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Φιλάκια ο Σπυράκος. Ο Σπυράκος λοιπόν μου έστειλε αυτή την υπέροχη κάρτα, φίλες και φίλοι. Μια καταπληκτική καρτούλα. Σε ευχαριστώ, μικρό μου φιλαράκι. 2,5 ετών. Η μανούλα έγραψε βέβαια το γράμμα. Λοιπόν, να πω μερικά πραγματάκια εδώ για εσάς που μου γράφετε και με ρωτάτε πολλά πράγματα για τη φίλη μου Ευθαλία Τζινόγλου που μένει στην Ελβετία και ρωτάει τι είναι το cream cheese. Θα πάρεις, καλή μου φίλη, είτε το ιταλικό ρικότα ή το μασκαρπόνε ή το Αμερικής Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια cream cheese. Είναι μαλακά τυριά κρεμώδη, σαν κρέμα. Σου είπα λοιπόν μερικά ονόματα, μπορείς όμως να πάρεις και ανθότυρο ελληνικό και αυτό ανήκει στα κρεμώδη τυριά και είναι και πολύ νόστιμο και πολύ μυρωδάτο. Η Έλενα Παναγιωτίδου ρωτάει τι είναι το ginger. Η ελληνική του ονομασία είναι πιπερόριζα και θα το βρεις σε μεγάλες σούπερ μάρκετ στα λαχανικά. Θα το βρεις δηλαδή σαν ρίζα στα λαχανικά. Κυκλοφορεί όμως και σε σκόνη, αποξηραμένο. Αποξηραίνουν τη ρίζα, το αλέθουν και το έχουμε στα μπαχαρικά μέσα σε μικρά μπουκαλάκια και βαζάκια, όπως έρχονται όλα τα μπαχαρικά μας. Στη φίλη μας Μαρία Σωτηράκη που ζητάει ένα κέικ με μήλο ομό, προτείνω τη μιλόπιτα σελίδα 50 από το πρόσκληση σε τσάι. Και θα τη φτιάξω κι εγώ αύριο. Θα κάνω λοιπόν μιλόπιτα αύριο με το μήλο ομό, όπως λέει η φίλη μας, χωρίς να το βράσω προηγουμένως ή να το κατεργαστώ κατά κάποιον τρόπο. Στο φίλο μας Νίκο Αποστολόπουλο, λέω ότι μπορεί να στείλει όσες συνταγές θέλει για το home cinema, αλλά μόνο μία από αυτές θα μπει στην κληροτίδα. Και στην καλή μου φίλη Μαρίνα Δαμδούζη, το κρεμόριο είναι ταρταρικό οξύ, είναι ξινό και το βάζουμε όταν θέλουμε να διατηρήσουμε παραδείγματος χάρη στα σπράδια τον όγκο τους όπως λέμε ή όπου θέλουμε όξινο περιβάλλον, γιατί τα σπράδια σε όξινο περιβάλλον κρατούν καλύτερα τον όγκο τους. Το χρησιμοποιούμε λοιπόν όπου θέλουμε όξινο περιβάλλον και να σου πω ότι περιέχεται μέσα στο baking powder, το οποίο baking powder αποτελείται από 2 μέρη σόδας και 1 μέρος κρεμόριο. Σόδα και κρεμόριο, βάση και οξύ αντιδρούν, βγαίνει διοξίδιο του άνθρακος και φουσκώνουν τα κέικ μας. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα και αύριο θα πούμε και άλλα πολλά. Όμως να σας θυμίσω και τους διαγωνισμούς μας πριν πάω στην κουζίνα. Να καλωσορίσω την φιλοξενουμένη μας σήμερα, την κόρη μου την Αλεξία. Να σας πω λοιπόν ότι στείλτε τις συνταγές σας. Όχι, δεν ξεκινάμε από τις συνταγές. Ξεκινάμε φίλες και φίλοι από το σερβίτσιο μας. Τηλεφωνήστε στο 9011-232-500 για να κερδίσετε ένα υπέροχο σερβίτσιο. Παρέα με ένα βιβλίο μου γιορτινό τραπέζι. Για να μαγειρεύετε με το βιβλίο και να βάζετε τα φαγητά στο υπέροχο σερβίτσιο. Επίσης φίλες και φίλοι, στείλτε τις συνταγές σας για το home cinema.
Κάθε μήνα μία κλήρωση και μία ή ένας από εσάς κερδίζει το home cinema. Επίσης, τηλεφωνήστε μου στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας, 210-80-33-202 ή 210-80-33-443, για να λύσω τις απορίες σας. Εν τω μεταξύ όμως, φτάνει τόσα που είπαμε από εδώ. Πάμε στην κουζίνα να καλωσορίσουμε την Αλεξία. Καλή σου μέρα, Αλεξία. Καλημέρα, μαμά. Χαίρομαι που θα μαγειρέψουμε μαμά και κόρη παρέα σήμερα. Και τι θα μας κάνεις, πες θα μου. Κάνουμε... Πρώτα απ' όλα να πω για το βιβλιαράκι σου, το υπέροχο βιβλιαράκι σου. Τις ονειρικές γεύσεις. Ονειρικές γεύσεις θα κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι μου, από εδώ και πέρα. Κάθε μήνα, Αλεξία. Κάθε μήνα. 7 βιβλιαράκια θα ολοκληρωθούν με το 7 μέρες TV. Αυτή τη βδομάδα κυκλοφορεί το πρώτο, Ονειρικές γεύσεις. Για τον έρωτα. Για τον έρωτα. Γιατί ο Φεβρουάριος, καλό μήνα, είναι και ερωτικός μήνας. Δεν είναι μόνο οι απόκριες. Δεν είναι και η γιορτή του Βαλεντίνου. Δεν έχει μόνο συνταγές, έχει και υπέροχες ιδέες. Πώς θα στρώσετε, πώς θα στολίσετε, πώς θα προσφέρετε. Υπέροχες, υπέροχες. Ακόμα εδώ και τον αγαπημένο σας και εσάς μαζί, παρέα φωτογραφία. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι αλλιώτικο από τα βιβλιαράκια που βγάζω εγώ. Πολύ διαφορετικό, πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο όμορφο. Τραπέζι στρωμένο. Έχει και στρωμένο τραπέζι. Πώς θα στρώσουμε το τραπέζι του Βαλεντίνου, της γιορτής. Μάλιστα. Να το λοιπόν και το τραπέζι του Βαλεντίνου στρωμένο κόκκινο. Κατά κόκκινο, σαν τον έρωτα κόκκινο. Πάμε όμως πρώτα, φίλες και φίλοι, σε διαφημίσεις. Δεν το λέω εγώ διαφημίσεις, λέω βόλτα στην αγορά. Και εδώ είμαστε πάλι, φίλες και φίλοι, παρεούλα όπως κάθε μέρα. Να πίνουμε τον καφέ μας παρέα και να μαγειρεύουμε σε χρόνο. Λοιπόν, και τι ωραίο πράγμα να μαγειρεύεις με παρέα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το να είσαι μόνος σου κλεισμένος σε μια κουζίνα και να βαριέσαι. Όταν έχεις ένα φίλο, τα πράγματα είναι το καλύτερο. Είναι δυνατό. Το πιο όμορφο. Όπως λοιπόν, εγώ και εγώ, ή όταν να μαγειρεύεις με τον αγαπημένο σου. Τότε ακόμα καλύτερα. Όταν μαγειρεύει μαζί το ζευγάρι, είναι το πιο όμορφο. Τα ακούτε, σύντροφοι. Οι άντρες σας δηλαδή, οι άντρες. Αυτή λοιπόν, η συνταγή είναι τόσο εύκολη που μπορεί να την κάνει ακόμα και ο άντρας, ακόμα και ο σύζυγος. Λοιπόν, άντε προς Αλεξία να τη φτιάξουμε. Να δούμε όμως την κάρτα υλικών. Άντε πάμε να τη δούμε. Κατάσολο μου, 3 κουταλιές ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι. 3 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανού. 10 σταγόνες ταμπάσκο σος. 2 κουταλάκια κάπαρι. 2 κουταλάκια ψιλοκομμένο αγκουράκι πίκλες. 200 γραμμάρια φιλέτο φρέσκου σολομού. 3 κουταλιές χυμό λεμονιού. 1/2 κούπα μαγιονέζα. 1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού. Για τη σάλτσα μαγιονέζα με λάιμ και σαφράν θα χρειαστείτε 1/2 κούπα καλαμποκέλαιο. 1/2 κούπα ελαιόλαδο. 2 κροκάδια από μεσαία αυγά. 2 κουταλιές χυμό λεμονιού. 1 κουταλάκι ξύσμα λάιμ ή λεμονιού. 1/2 κουταλιά μουστάρδα Dijon. 1/4 από 1 κουταλάκι στήμωνο σαφράν τριμμένο. Αλάτι και άσπρο πιπέρι. Thank you.
τώρα, Αλεξία, νομίζω, αφού είδαμε και την κάρτα με τελικά, ξεκινάμε να κάνουμε ξεκινήσουμε. Πρώτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε 200 γραμμάρια φιλέτο σολομού, χωρίς κόκαλα και πέτσα, το οποίο για να το κόψουμε εύκολα σε μικρά κυβάκια, πρέπει να είναι κατεψυγμένο. Δηλαδή, να το αγοράσουμε φρέσκο και ομό από τον ιχθυοπόλη μας, να το βάλουμε μέσα στην κατάψυξη για 10-15 λεπτά και έπειτα να το κόψουμε. Όχι να παγώσει και να μείνει στην κατάψυξη, ίσα να σφίξει λίγο για να μπορούμε να το κόψουμε μικρά-μικρά κομματάκια. Να το τεμαχίσουμε σε πολύ μικρά κυβάκια. Είναι ομός ο σολομός, είναι ταρτάρ σολομού. Mm-hmm. Πριν υπάρξει το σούσι στην Δύση, υπήρχε το ταρτάρ. Δεν υπάρχει μόνο το σούσι στο ψάρι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το ταρτάρ τώρα. Θα προσθέσουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο. Το βάλαμε. Θα προσθέσουμε αγκουράκι πίκλες, ψιλοκομμένο. Mm-hmm. Προαιρετικά, αν θέλουμε, βάζουμε και αγκουράκι πίκλες. Θα βάλουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό. Και θα βάλουμε κάπαρι. Βάλουμε και την κάπαρι. Και την κάπαρι και θα τα ανακατέψουμε. Δεν θέλεις μεγάλο κουτάλι? Λίγες. Σταγόνες, μεγάλο κουτάλι, βέβαια. Λίγες σταγόνες ταμπάσκο, το καυτερό, όσο θέλουμε. Mm-hmm. Θα βάλουμε λίγο, μόνο για το άρωμα. Και φρέσκα ή αρωματικά μυρωδικά chives, που είναι το κρεμμυδάκι, το φύλλο, το πράσινο από το κρεμμυδάκι, τα chives. Ναι. Εδώ έχω μπαχαρικό chives. Και αν θέλουμε, μ' αρέσει και λίγο πράσινο πιπέρι. Πιπέρι, πάρα πολύ ωραίο. Που δίνει πολύ ωραίο άρωμα. Αυτά είναι τα μυρωδικά μας. Mm-hmm. Λοιπόν, και όλο αυτό το μείγμα... Βάλε μπόλικα μυρωδικά. Μπόλικα. Βάλε μπόλικα μυρωδικά, έτσι, μπράβο, μ' αρέσουν. Μπόλικα. Και όλο αυτό το μείγμα θα το ανακατέψουμε με σπιτική μαγιονέζα. Μάλιστα, την οποία θα δείξουμε και πώς την κάνουμε. Βέβαια. Και τι μαγιονέζα. Μαγιονέζα σαφράν, φίλες και φίλοι. Έχει μέσα σαφράν. Λοιπόν, να ρίξω τη μαγιονέζα και πόση θέλεις να ρίξω τώρα εδώ? Μία κούπα μαγιονέζα θέλει για όλη την ποσότητα. Βάζουμε και βλέπουμε, δεν πρέπει να γίνει πολύ ρευστό, δεν πρέπει να τρέχει το ζουμί, γιατί θα το σερβίρουμε πάνω σε μπαγκέτες ή σε φετάκια ψωμιού. Πες μου πόσο, ανακάτευε εσύ και πες μου πόσο θα ρίξω. Και η μαγιονέζα μας είναι επίσης με λάιμ. Έχει και λάιμ μέσα. Χυμό λεμονιού, εγώ βάζω λάιμ. Και έχει μέσα και σαφράν. Βέβαια. Και μισό ελαιόλαδο, και μισό καλαμποκέλαιο. Το σαφράν δεν το έχεις αλέσει. Βλέπω είναι κομμάτια ολόκληρα ή όχι. Το τρίβω το τους στήμονες, γιατί έχει πολύ ωραία γεύση. Να βάλω και άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι έτοιμη. Το ταρτάρ σολομού είναι έτοιμο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, επειδή έχει το ελαιόλαδο και το λάιμ, δεν πρέπει, μπορούμε να το καταναλώσουμε μέσα σε 24 ώρες. Δηλαδή, ψήνεται σιγά-σιγά. Δεν είναι ανάγκη όπως το σούσι να το καταναλώσουμε αμέσως. Μπορεί να το ετοιμάσουμε το πρωί, να το διατηρήσουμε στο ψυγείο και μέχρι το βράδυ να το σερβίρουμε. Δεν θα λεμόνι πάθει τίποτα. Λεμόνι βάλαμε, το λάιμ βάζουμε λάιμ εδώ τώρα. Όχι. Αλλά όσο έχει μαγιονέζα. Θα πρέπει να προσέξουμε την ώρα που κόβουμε τον ομό σολομό, να ρίξουμε και μερικές σταγόνες λάιμ. Δεν πρέπει να κόψουμε τον ομό σολομό και να τον αφήσουμε και να καταπιαστούμε με άλλες δουλειές, γιατί φυσικά είναι ευαίσθητο το ομό ψάρι. Πρέπει γρήγορα να τα ανακατέψουμε με τα άλλα υλικά που θα το συντηρήσουν. Το ελαιόλαδο που έχει μαγιονέζα και το λάιμ. Και μετά παίρνουμε ψωμάκι πολυτελείας, το άσπρο το ωραίο, και έχουμε ένα ωραίο κουπάτ. Καρδούλα. Και κόβουμε καρδούλες, δεν το έχεις μαζί σου, έχεις μαζί σου το κουπάτ? Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Είναι κομμένες οι καρδούλες. Κομμένες καρδούλες έτοιμες. Παίρνουμε λοιπόν ωραίες καρδούλες ψωμάκι, μια και προορίζεται για το Valentine, μια και θα περιποιηθείτε τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας προσφέροντας αυτό το υπέροχο μεζεδάκι. Κόβουμε το ψωμάκι σε καρδούλες. Παίρνουμε μια μικρή σπάτουλα. Εσύ, Αλεξία, νομίζω μπορείς να, να δείξουμε τα υλικά για τη μαγιονέζα ή τα έχουμε δείξει? Να δείξουμε και τα υλικά για τη μαγιονέζα. Να δείξουμε. Και για τη μαγιονέζα τα δείξαμε και ωραία, τα υλικά. Οπότε θα βάλω μπορούμε τώρα. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μαγιονέζα. Έχουμε μια γραμμούλα στον αέρα. Καλή σου μέρα, φίλη μου ή φίλε μου. Σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε τη μαγιονέζα, γιατί θέλει και διαδικασία η μαγιονέζα. Θα βάλουμε λοιπόν τα κροκάδια μέσα στο πολυμίξερ και θα τα χτυπήσουμε με το χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, θα βάλουμε και τη μουστάρδα και λίγο ξύσμα από μοσχολέμονο ή λάιμ. Αν δεν το βρείτε, θα βάλετε ξύσμα λεμονιού. Πολύ ωραία και το ξύσμα μας για να μοσχομυρίζει. Θα ρίξουμε επίσης το σαφράν, το οποίο έχω εδώ σε στήμονες, είναι πολύ πιο αρωματική από τη σκόνη, και θα το τρίψουμε καθώς το ρίχνουμε μέσα στο πολυμίξερ.
θα δώσει και το ωραίο κίτρινο χρώμα στη μαγιονέζα μας. Τα χτυπάμε λοιπόν όλα. Με λίγο αλάτι επίσης. Θα μειώσω την ταχύτητα. Και μέσα σε ένα ρωί λαδιού έχω βάλει το καλαμποκέλαιο και το ελαιόλαδο, το οποίο πρέπει με πολύ χαμηλή ροή να το ρίχνουμε μέσα στο μείγμα μας όσο χτυπιέται στο πολυμίξερ. Η όλη διαδικασία θα πάρει περίπου 10 λεπτά μέχρι να πήξει η μαγιονέζα μας. Όσο εγώ ρίχνω το λάδι, εσύ στολίζεις εγώ όμορφα. Έχω και μια γραμμούλα στον αέρα, βέβαια εγώ στολίζω συνέχεια και εδώ τι κάνω. Θαύματα κάνω, θαύματα. Δεν θα ήσουν η Βέφα αν δεν θα έκανες θαύματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Αλεξία. Καλή σου μέρα, καλή μου φίλη ή φίλε μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, από πού μας παίρνεις και πώς σε λένε? Παίρνω από τον Οροπό, με λένε Μαρία. Καλή σου μέρα Μαρία, καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα στον Οροπό. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Εγώ γι' αυτό εδώ ακριβώς με κάλεσες, για να με ρωτήσεις. Πες μου λοιπόν. Εγώ ζω σε φάρμα και έχω πάρα πολλά δικά μου προϊόντα. Λοιπόν, όπως κουνελάκια, κόκορες, κοτούλες, χήνες, πάπιες. Τι ωραία! Λοιπόν, σε ζηλεύω! Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή λίγο τα πιτσιρίκια δεν μου τα τρώνε γιατί γίνονται λίγο σκληρά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορώ να κάνω να γίνονται λίγο πιο μαλακά. Τι δεν τρώνε τα πιτσιρίκια, δεν κατάλαβα. Το κρέας τους, επειδή... Από το κοτόπουλο? Από όλα γενικά, επειδή είναι λίγο σκληρό το κρέας τους, δεν μου τα τρώνε. Μάλιστα. Τι μπορώ να κάνω να είναι λίγο πιο μαλακό το κρέας τους? Λοιπόν, για να μαλακώσει το κρέας πρέπει να σιτέψει. Ο πιο σωστός τρόπος είναι αυτός. Όχι όμως έξω, στο ψυγείο. Δηλαδή έσφαξες το κοτόπουλο, ναι, μην το μαγειρέψεις την ίδια μέρα. Άφησε το να σταθεί 2 μέρες στο ψυγείο. Αυτό το κάνω. Δεν νομίζω ότι δεν μαλακώνει το κρέας, είναι τόσο σκληρό. Μου είναι λίγο σκληρό, ναι. Πώς το μαγειρεύεις? Το βάζεις κατευθείαν με την ντομάτα? Πρέπει πρώτα με λίγο νεράκι για να μαλακώσεις το κοτόπουλο. Το βράζω, ναι, με λίγο νεράκι το βράζω και έπειτα το μαγειρεύω. Μετά από αρκετή ώρα. Τώρα θα σου πει η Αλεξία τι κάνουν οι Κινέζοι. Το βάζουν σε γάλα το κοτόπουλο, το βάζουν σε γάλα για να μαλακώσει. Εγώ δεν νομίζω όμως ότι είναι απαραίτητο. Άφησε το 3 μέρες στο ψυγείο να σιτέψει, σε ψήξει όμως. Το γιαούρτι μαλακώνει πάρα πολύ. Και το γιαούρτι. Και δίνει λοιπόν και πολύ νόστιμη γεύση αντί για το γάλα. Και πόσες ώρες πρέπει να το αφήσω? 24 ώρες μέσα στο ψυγείο όμως. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Και καλή επιτυχία. Λοιπόν, έγινε η μαγιονέζα. Έτοιμη είναι. Τόσο γρήγορα. Καλά. Λοιπόν, εδώ φίλες και φίλοι, τώρα φτιάχνω ακόμη ένα. Βάζουμε και λίγο μπρίκ επάνω για να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Έτσι, βάζουμε και λίγο μπρίκ. Να και η μαγιονέζα μας. Το μυστικό για τη μαγιονέζα είναι να τη χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα και να ρίχνουμε το λάδι με συνεχόμενη ροή, σταθερή και πολύ σιγά σιγά. Δεν είναι ανάγκη να βιαζόμαστε για να ενσωματωθεί όλο το λάδι και να γίνει η ωραία η σάλτσα μας η πυκτή. Και με ένα δέστε, δέστε εδώ τι σας έφτιαξα. Δέστε τι ωραία πράγματα, μπουκίτσες. Όμορφες, τόσο όμορφες, όσο και νόστιμες. Λοιπόν, η μαγιονέζα είναι έτοιμη. Η μαγιονέζα. Να τη δείτε, ένα κουτάλι, να την πιάσουμε. Δεν έχω ένα κουτάλι από εδώ που να μην έχει τρύπα στη μέση. Έχω πολλά κουτάλια. Δείτε τι ωραία μαγιονέζα, φίλες και φίλοι. Δείτε τι ωραία μαγιονέζα, δείτε τι ωραία μαγιονέζα. Μέσα σε λίγα λεπτά. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά άλλη μια φορά. Ταρτάρ Σολομού. 3 κουταλιές ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι. 3 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό. 10 σταγόνες ταμπάσκο σος. 2 κουταλάκια κάπαρι. 2 κουταλάκια ψιλοκομμένο αγκουράκι πίκλες. 200 γραμμάρια φιλέτο φρέσκου σολομού. 3 κουταλιές χυμό λεμονιού. 1/2 κούπα μαγιονέζα. 1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού. Για τη σάλτσα μαγιονέζα με λάιμ και σαφράν θα χρειαστείτε 1/2 κούπα καλαμποκέλαιο, 1/2 κούπα ελαιόλαδο, 2 κροκάδια από μεσαία αυγά, 2 κουταλιές χυμό λεμονιού,
ένα κουταλάκι ξύσμα lime ή λεμονιού, μισή κουταλιά μουστάρδα Dijon, 1/4 από ένα κουταλάκι στίμων σαφράν τριμμένο, αλάτι και άσπρο πιπέρι. Το ίδιο βιβλιαράκι, φίλες και φίλοι, τέτα τέτ, δύο φιλέτα, ένα για εκείνον και ένα για σας. Πώς θα τα φτιάξουμε? Πιπεράτα. Λοιπόν, ξεκινάμε, Αλεξία, να κάνουμε και τα φιλέτα. Με εγώ νόστιμα, ανάβω εδώ χρωματιστά το... πιπέρια και πράσινο και κόκκινο και μαύρο νάτα. Πιπέρι. Μαύρο, κόκκινο, πράσινο, από όλα τα πιπέρια έχουμε εδώ. Έχω κονιάκ, έχω εδώ ζωμό κρέατος, έχω και κρέμα γάλακτος που θα ρίξω, αφού τα τηγανίσουμε βέβαια, θα τα περιχύσουμε. Πάμε όμως να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Φιλέτο πιπεράτο. Δύο φέτες φιλέτων 250 γραμμαρίων. Δύο κουταλάκια πράσινο πιπέρι αποβάζω. Ένα κουταλάκι μαύρο πιπέρι χοντροκομμένο. Δύο κουταλιές βούτυρο καθαρισμένο. Δύο κουταλιές κονιάκ. 1/4 της κούπας ζωμό κρέατος. 1/4 της κούπας κρέμα γάλακτος. Μισό κουταλάκι επιπλέον πράσινο πιπέρι. Αλάτι. Κλασικούς τρόπους, το αδυνάτισμα μοιάζει με αδιέξοδο. Σήμερα, η λύση είναι New Day. Με τη σύγχρονη τεχνολογία αδυνατίσματος και την αποκλειστική μέθοδο Personal Weight Slimming. Για γρήγορο, εύκολο, οριστικό αδυνάτισμα. New Day. Τηλεφωνήστε και ενημερωθείτε. Κάθε μέρα γιορτή. Πετάξου στο Γαλαξία. Σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ρητίδες. Ο ένας τρόπος είναι να τις κρύψετε. Ο άλλος να τις σβήσετε. Με την υπερσύγχρονη τεχνολογία και την επαναστατική μέθοδο φωτοανάκρασης. Αποκλειστικά στα New Day. 20 λεπτά και ρητίδες τέλος. Οριστικά για φωτεινό, νεανικό πρόσωπο. New Day. Τηλεφωνήστε και ενημερωθείτε. Τα αυθεντικά. 100 διαφορετικά διπλά CD με τους θησαυρούς της ελληνικής μουσικής. Τα αυθεντικά. Δύο αυθεντικά CD στην τιμή του ενός. Τα αυθεντικά. Ανακαλύψτε τα σε δισκοπολία και σούπερ μάρκετ από την FM Records. Εγκρίνω.
είναι Αγκρίνο. Πρώτο σε πωλήσεις ρυζιού στην Ελλάδα. Αγκρίνο ρύζι. Ξεχνούν ρύζι. Τώρα σε νέες οικολογικές συσκευασίες. Και εδώ, φίλες και φίλοι, έχω βάλει βούτυρο. Καθαρό, καθαρισμένο βούτυρο. Που δεν έχει ούτε πρωτεΐνες, ούτε νεράκι. Είναι το καθαρό, ζωικό, μαγειρικό λίπος. Λοιπόν, να μην μας καεί. Και εγώ έχω πολύ βάλει τα πιπέρια μέσα σε ένα σακουλάκι. Μπράβο. Και με ένα σφυράκι. Θα χτυπάμε. Θα τα χτυπήσουμε. Να σπάσουν λίγο. Να σπάσουν. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι κάνουμε, παίρνουμε τα φιλέτα, τα πασπαλίζουμε. Εδώ, Αλεξία. Βάλουμε λίγο πιπεράκι με το χέρι σου επάνω, εδώ και εκεί, εδώ και εκεί. Και πάλι θα τα χτυπήσουμε. Και πάλι θα τα χτυπήσουμε να πάνε μέσα. Μπει μέσα το πιπεράκι. Να μπει μέσα το πιπεράκι. Έτσι, πολύ ωραία. Έτσι, πολύ, πολύ ωραία. Βάλε και το άλλο φιλέτο. Βάλε και το άλλο φιλέτο. Και εκείνο το ίδιο έτσι. Απλώσε τα καλά. Σιγά σιγά. Μου χτυπήσει το χεράκι. Όχι. Έτσι, ωραία. Μπράβο. Χτύπατα λιγάκι. Όχι πολύ για να μην. Το φιλέτο, φίλες και φίλοι, δεν το χτυπάμε ποτέ. Όπως το παίρνουμε, έτσι το ψήνουμε. Δεν είναι μπριζόλα, ούτε σνίτσελ για να το χτυπήσουμε. Είναι πολύ τρυφερό και πρέπει να έχει όλο το ύψος του. Μόνο σε αυτή την περίπτωση, ελαφρά, ελαφρά, για να μπουν μέσα τα πιπέρια. Και το καλοψημένο φιλέτο μέσα είναι ροζ και εξωτερικά έχει πάρει το χρώμα του, έχει ροδίσει, αλλά μέσα πρέπει να μείνει. Μπορούμε να το φάμε με πολύ κόκκινο μέσα, το rare, μπορούμε να το φάμε medium rare, που να μην είναι τόσο κόκκινο μέσα, και μπορούμε να το φάμε και καλοψημένο. Μην κάνουμε και το φιλέτο ταρτάρ, κάναμε το σολομό ταρτάρ. Ένα ταρτάρ φτάνει έτσι. Ναι, μπορούσαμε να σερβίρουμε, πώς το λένε, το ομό το φιλέτο. Το ταρτάρ με το που κάνουμε το κανονικό. Όπως το τρώνε οι Γάλλοι. Λοιπόν, εντάξει, το πάτησες καλά, να πάνε μέσα. Ωραία. Ωραία. Φέρνουμε τώρα να καίει η φωτιά και τα βάζουμε τα φιλετάκια και τα τηγανίζουμε έτσι με αυτό το ωραίο πιπεράκι που έχουνε. Και θα γίνουνε, δεν σας λέω τίποτα. Θα τον τρελάνετε τον αγαπημένο σας. Θα τον τρελάνετε. Λοιπόν, τώρα εδώ θα αφού τα ψήσουμε από τη μία πλευρά και τα ψήνουμε όπως είπαμε τόσο όσο τα θέλουμε ψημένα. Ή καλοψημένα, να ψηθούν μέχρι μέσα εντελώς, είτε medium, είτε rare. Πόσα λεπτά θέλει, νομίζω είναι 3 με 4 λεπτά για το ομό φιλέτο και για το καλοψημένο βέβαια θέλει 7 με 8 λεπτά. Όπως τα αγαπάτε. Μπορούμε βέβαια να το τρυπήσουμε και λίγο και να δούμε πόσο αίμα τρέχει. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπετε, να πω. 2 σίτες έχω, φίλες και φίλοι. Όταν παίρνει ο Αρναούτογλου τη μία, ο Γρηγόρης, να έχω την άλλη. 2 σίτες. Πάντοτε, η ασπίδα της νοικοκυράς. Για να μην πιτσιλάμε την κουζίνα και να μην πιτσιλιόμαστε και πάνω μας. Τώρα έχουμε και εδώ πέρα. Και οι 2 συνταγές που δείξαμε ήταν και πολύ εύκολες. Πάρα πολύ ωραίες και πολύ εύκολες. Γι' αυτό, όταν είναι να περιποιηθείς τον αγαπημένο σου και όταν εργάζεσαι, εργαζόμενο κορίτσι, πώς θα μπορέσεις να τα φτιάξεις τα πολύπλοκα. Όχι, γι' αυτό δεν προλαβαίνεις. Συνταγούλες γιατί εύκολες. Πρέπει να είσαι και ξεκούραστη να υποδεχθείς τον αγαπημένο σου. Ακριβώς. Όχι μέσα στην κουζίνα με τα λάδια. Όπως λέω, περνάει ο έρωτας. Αλεξία, λέω ότι περνάει ο έρωτας από το στομάχι. Αλλά το φαΐ που θα σερβίρουμε για να περάσει από το στομάχι μαζί με τον έρωτά μας δεν φτάνει μόνο αυτό καθεαυτό το φαΐ. Πρέπει να είναι ωραία παρουσιασμένο στο πιάτο. Πρέπει εμείς να είμαστε χαρούμενες και φάτες, όμορφες, στολισμένες, περιποιημένες, με γλυκές κουβέντες. Αυτά όλα μαζί πάνε πακέτο. Βέβαια. Λοιπόν, αφού ψήσουμε το φιλέτο πάνω κάτω όσο θέλουμε, μετά θα το περιχύσουμε, θα ρίξουμε μέσα το κονιάκ. Με πατατούλες, το σερβίρουμε τηγανιτές πατατούλες, τα έχουμε εδώ και στη φωτογραφία. Ξυλοκομμένες, αν τις κόψουμε, θα είναι μια εξαιρετική παρουσίαση. Και τις τηγανίσουμε. Τώρα, αφού ψήσουμε καλά το φιλέτο, όσο το θέλουμε, θα το βγάλουμε το φιλέτο, θα ρίξουμε μέσα ζωμό κρέατος, θα σβήσουμε πρώτα με κονιάκ, όπως είναι μαζί με το φιλέτο. Και άμα θέλουμε, το ανάβουμε κιόλα. Α, πολύ ωραία, να γίνει φλαμπέ. Άμα θέλουμε, το ανάβουμε κιόλας. Αφού έτσι ατμιστεί το κονιάκ, θα βγάλουμε τώρα τα φιλέτα. Για να μην συνεχίσουν να ψήνονται. Δεν κάνει. Δεν πρέπει. Θα τα χάσουμε αν τα συνεχίσουμε να τα ψήνουμε. Θα γίνουν καλοψημένα, well done. Εμείς δεν τα θέλουμε well done. Θα γίνουν καμένα. Θα ρίξουμε μέσα ζωμό κρέατος. Πρώτα το ζωμό κρέατος.
να βράσει. Αλάτι, αλάτι, Αλεξία, δώσε μου λίγο αλάτι. Θα ρίξουμε. Οχ, τρέχει αρκετά. Όχι, δεν πειράζει, δεν είναι πολύ γιατί σάλτσα είναι, θα ρίξουμε λίγη από πάνω. Δεν έχουμε λοιπόν, βάλει στα φύλλα τα αλάτι. Έτσι θα αφήσουμε να εξατμιστεί λιγάκι να... η σάλτσα μας και μετά θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος. Όμως εδώ μεταξύ πάμε πρώτα πάλι μια βόλτα στην αγορά και συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ όπως έχουμε το τηγάνι μας, το έβγαλα από τη φωτιά για να μην χαλάσει. Να ξανανάψω τη φωτιά εδώ. Όχι, έσβησε την ανάψη. Εδώ, πολύ ωραία. Λοιπόν, μέσα εδώ τώρα που έβαλα το ζωμό κρέατος, εκεί είχαμε σταματήσει, αφήνουμε να βράσει καλά ο ζωμός κρέατος και θα ρίξουμε φυσικά την κρέμα γάλακτος. Πριν κάνουμε αυτό, αν θέλουμε να έχουμε ή σπαράγγια ή αγκιναράκια κονσέρβας, βάζουμε μέσα εδώ στο ζωμό τα αγκιναράκια κονσέρβας πρώτα ή σπαράγγια. Δεν θέλουν πολύ. Είναι πολύ εύκολη. Πάρα πολύ. Και πάρα πολύ γρήγορη. Παρέα και οι πατατούλες, Αλεξία. Δύο γαρνιτούρες είναι ακόμα πιο όμορφα. Πατάτες τηγανητές και ένα λαχανικό. Και αυτά τα λαχανικά της κονσέρβας είναι έτοιμα, είναι βρασμένα, δεν θέλουν βράσιμο. Είπαμε ευκολίες, ευκολίες για να κάνετε το τραπέζι σας όμορφο, γρήγορα και εύκολα. Ωραία. Βάλαμε και τα κεναράκια μέσα εδώ λιγάκι. Τα σοτάρισε ελαφρά. Ελαφρά μαζί με το ζωμό. Δεν αφήσαμε να εξατμιστεί όλος ο ζωμός. Τώρα αυτό ξέρετε τι νόστιμο είναι. Δεν σας λέω τίποτα. Και θα ρίξουμε πάνω τώρα, αφού ζεσταθούν καλά, την κρέμα γάλακτος, θα το περιχύσουμε. Θα βάλουμε αλατάκι, λίγο αλάτι. Βάλαμε αρκετό αλατάκι. Α, ναι, ναι, το ξέχασα. Πήρες την αλατιέρα και την άδειασες επάνω. Και θα ρίξουμε και το έξτρα πιπέρι. Όχι, 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 άλλο πιπέρι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Έχει τόσο πολύ. Λιγάκι. Ίσως το πράσινο. Ίσως το πράσινο. Ας βάλουμε. Αντί να τρέψουμε μαύρο πιπέρι, λοιπόν, ας δούμε όμως την κάρτα υλικών. Πάμε λοιπόν, να δούμε την κάρτα με τα υλικά, μπράβο. Φιλέτο πιπεράκου. Δύο φέτες φιλέτων 250 γραμμαρίων. Δύο κουταλάκια πράσινο πιπέρι από βάζο. Ένα κουταλάκι μαύρο πιπέρι χοντροκομμένο. Δύο κουταλιές βούτυρο καθαρισμένο. Δύο κουταλιές κονιάκ. Ένα τέταρτο της κούπας ζωμό κρέατος. Ένα τέταρτο της κούπας κρέμα γάλακτος. Μισό κουταλάκι επιπλέον πράσινο πιπέρι. Αλάτι. Γάλακτος, αχ αυτή η κρέμα, όπου πει μεταμορφώνει, το κάνει βελούδο, τη σάλτσα την κάνει βελούδινη. Δέστε τι ωραία σάλτσα για να περιχύσουμε τα φιλέτα. Είπες θα βάλουμε μερικά, να βάλουμε θα κόκκινα. Βάλω λίγο κόκκινο. Λίγα κόκκινα πιπεράκια. Και ξέρεις, δεν είναι τόσο καυτερό το κόκκινο και το πράσινο. Ακριβώς. Το μαύρο λίγα πιπέρι είναι το πιο καυτερό. Που είναι τόσο όμορφα. Για τη διακόσμηση. Κόκκινα πιπεράκια. Τα βάλαμε. Έτοιμη η σάλτσα. Δεν τα αφήνουμε πολύ να βράσει. Είναι έτοιμο, πίζει με την κρέμα που βάλαμε. Και τώρα φίλες και φίλοι θα πάρουμε τα φιλέτα για να τα σερβίρουμε. Θα βάλουμε δηλαδή. Αν θέλεις εσύ Αλεξία, εγώ θα από σερβίρω. Εδώ θα δείξω το μυστικό της ημέρας. Εσύ βάλε όμορφα τα αγκιναράκια και τη σάλτσα στα φιλέτα, να σβήσουμε τη για φωτιά. Για να πάμε στο τραπέζι. Για να πάμε να τελειώσουμε στο τραπέζι, ωραία. Να τα δείξουμε. Και κρασί το έχεις εδώ, έτσι. Και το βέβαια. Κρασάκι το έχουμε φέρει. Είμαστε έτοιμοι, πάμε λοιπόν να δείξουμε φίλες και φίλοι ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο μυστικό. Όλα τα μυστικά είναι σπουδαία. Κανένα, ακόμα και το πιο μικρό φίλες και φίλοι, όταν είναι απαραίτητο στη στιγμή που το θέλουμε να το ξέρουμε, είναι πολύ σημαντικό όσο μικρό κι αν είναι. Λοιπόν, έχουμε ποτήρια και τα ποτήρια μας είναι θαμπά και θολά.
Πώς θα τα κάνουμε να γυαλίσουν για να τα βάλουμε στο τραπέζι και να στράφτουν και να φαίνεται ωραίο το κρασάκι μέσα που πίνουμε. Ινόπνευμα. Έχουμε εδώ ινόπνευμα, καθαρό ινόπνευμα. Βρέχουμε είτε την πετσέτα της κουζίνας ή καλύτερα πρώτα με το χαρτί και μετά την πετσέτα της κουζίνας. Παίρνουμε λοιπόν ένα χαρτάκι από το χαρτάκι που έχουμε στην κουζίνα μας και το βουτάμε μέσα στο ινόπνευμα και κάνουμε το ποτήρι γύρω-γύρω-γύρω έτσι καλά με το ινόπνευμα και μετά θα το σκουπίσουμε ωραία με την πετσέτα. Έτσι, να δείτε τώρα πώς θα στράψει και θα γίνει πολύ πολύ ωραίο. Οπότε ετοιμάζεις και τα ποτήρια για να σερβίρουμε το κρασί. Ναι, να πούμε και την ερώτηση της ημέρας. Να ρωτήσουμε και σήμερα εάν μέσα στο πιο, για ποιο πιάτο να πούμε. Εάν μέσα στα φιλέτα βάλαμε λεμόνι. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε ότι η κυρία που κέρδισε χθες το σερβίτσιο είναι η κυρία Μαγνίδου Ελισάβετ. Μαγνίδου Ελισάβετ από το Παλαιό Φάλιρο. Με γεια σου καλή μου φίλη να το χαίρεσαι. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα μια ωραία καθαρή πετσέτα κουζίνας και το γυαλίζουμε ωραία ωραία το ποτήρι μας και είναι έτοιμο να το βάλουμε στο τραπέζι μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα μυστικό για να στρώσουμε το τραπέζι. Βέβαια, και τώρα έχουμε εκεί στρωμένο τραπέζι και θα πάμε να καθίσουμε και θα πούμε κι άλλα πολλά πολλά πολλά. Δείτε τώρα πώς έλαμψε το ποτήρι μας, δείτε φίλες και φίλοι, πόσο ωραίο έγινε το ποτήρι μας. Καταπληκτικό, ένα απλό ποτήρι γυαλίζει και λάμπει σαν κρίσταλο. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, το κρασάκι είναι έτοιμο, τα φιλέτα είναι σερβιρισμένα με αυτή την υπέροχη σάλτσα. Δεν μας το πρώτο τίποτα. Πιάτο μας είναι έτοιμο. Α, έχουμε και το πρώτο πιάτο. Θα πάμε να το απολαύσουμε. Πάμε, ένα πιάτο εσύ. Και το κρασάκι. Μάλλον τα πιάτα εσύ Αλεξία, το κρασάκι εγώ. Πάμε εκεί να δούμε. Πολύ ωραία. Και έτσι θα τα σερβίρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ένα όμορφα στρωμένο τραπέζι. Τι άλλα έχεις μέσα στο βιβλιαράκι σου, να σε σερβίρω κρασί. Έχω πάρα πολύ εύκολες συνταγές, ακριβώς για να κάνει η εργαζόμενη γυναίκα. Να κάνει κάποια γυναίκα που εργάζεται όλη την ημέρα, που δεν έχει το χρόνο και την πολυτέλεια να ασχοληθεί πολλές ώρες με την κουζίνα, όμως της αρέσει να έχει πάντα σπιτικό φαγητό. Εύκολες γρήγορες δηλαδή. Εύκολες γρήγορες. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι το πιάτο αυτό ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με ένα κόκκινο κρασί, γιατί έχει μέσα το πιπέρι. Επειδή όμως έχει και την κρέμα γάλακτος στην άσπρη την ωραία, μπορείτε να το συνοδεύσετε και με ένα άσπρο κρασί. Με και ένα φυσικά πλούσιο λευκό κρασί, πλούσιο, όπως είναι το σαρντονέ ή το φιμέ, δηλαδή από βαρέλι. Ακριβώς. Και ήθελα να πω ότι εξαρτάται και από το γούστο, φίλες και φίλοι, το κρασί. Ξέρετε το γούστο του συντρόφου σας, του αγαπημένου σας. Επομένως, πάρτε του το κρασί που αγαπάει. Αυτό θα τον ενθουσιάσει. Εξάλλου, το πρώτο πιάτο, επειδή είναι σολομός, απαιτεί σίγουρα λευκό κρασί. Τα είπαμε λοιπόν και τα μυστικά για το κρασί. Να δοκιμάσουμε ένα από αυτά τα ωραία. Βέβαια. Και τι όμορφα που είναι, και τι όμορφα που είναι. Βέβαια, θα δοκιμάσουμε. Και κάτι μου έλεγες για το βιβλιαράκι σου σχετικά με τις εργαζόμενες. Επομένως, είναι όλες οι συνταγές τόσο απλές, Αλεξία? Ο στόχος μου είναι αυτός, ακόμα και τα γλυκίσματα, να μην έχουν ούτε πολύ προετοιμασία, ούτε πολύ χρόνο ψησίματος. Να μπορούν όλα να γίνουν εύκολα. Μάλιστα. Έχω και ένα πανεύκολο σουφλέ σοκολάτας. Αυτό θα τους ενθουσιάσει. Νομίζω ότι για επιδόρπιο είναι ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται. Ναι. Μετά από ένα τόσο ωραίο γεύμα, φίλες και φίλοι, ένα σουφλέ σοκολάτας θα κλείσει, θα είναι το γευστικότερο φινάλε για αυτό το ωραίο μενού που σας ετοιμάσαμε σήμερα. Είναι ωραίο. Όνειρο. Είναι πολύ ωραίο. Όνειρο. Δοκιμάτω κι εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Ελάτε, φίλες και φίλοι. Ελάτε να φάμε παρέα. Όχι. Το μενού σήμερα είναι μόνο για δύο. Τέτα τέτ. Μπορείτε λοιπόν μόνο με τον αγαπημένο σας να το μοιραστείτε ή ο άντρας με την αγαπημένη του φυσικά. Και μην ξεχνάτε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Και κάτι άλλο που λέω εγώ χαριτωμένο και πιστεύω σας αρέσει όλες. Καλή κουζίνα, πιστός σύζυγος. Θα έχετε πάντα κοντά σας τον άντρα σας εάν του μαγειρεύετε ωραία. Λοιπόν, ποιο ήταν λέει το πρώτο φαγητό που έκανες, ρωτάει κάποιος, που έκανες στον άντρα σου. Γεμιστά, γεμιστά και μάλιστα καμένα γεμιστά. Έχουμε να τη λέμε αυτή την ιστορία από το άγχος μου. Από το άγχος μου. Καμιά φορά όταν είμαστε πολύ ερωτευμένοι μπορεί να κάψουμε και το φαγητό. Εγώ να σου πω ότι δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο φαγητό που του μαγείρεψα. Δεν το θυμάσαι. Μήπως το θυμάται εκείνος. Εκείνος σίγουρα το θυμάται. Εγώ δεν θυμάμαι, Αλεξία. Ειλικρινά δεν θυμάμαι
ποιο ήταν το πρώτο φαγητό που του έφτιαξα. Όχι. Πάντως... Όσο και να γυρίσω τη μνήμη μου πίσω, δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως δεν είναι μόνο τέτατε το δείπνο. Αν η εργαζόμενη το διαφημίσει αυτό στη δουλειά της ότι θα το κάνει το βράδυ, μάλλον θα συγκεντρωθεί και παρέα στο σπίτι. Αλλή μόνο της όμως. Έχει να κάνει πολλά φιλέτα, έχει να κάνει πολλά κιλαράκια. Μάλλον θα συγκεντρωθεί και παρέα. Και μαζί, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, πατατούλες τηγανητές. Μην ξεχνάτε, η πατάτα η τηγανητή ταιριάζει πάρα πολύ. Όταν σέρβιρε στον άντρα σου το καμένο το φαγητό, τι είπε? Του άρεσε. Γιατί ήταν και εκείνος ερωτευμένος μαζί μου. Ωραία, του άρεσε. Κάτι άλλο. Περίμενα κόσμο από την Αμερική. Περίμενα μία παρέα, ήταν γύρω στα 20 άτομα. Ναι. Ερχόντουσαν για κάποιο γάμο που θα γινόταν στο σπίτι μας. Ήσουν εκεί παρέα, μετά από λίγο έγινε και ο δικός σου ο γάμος. Βάζω λοιπόν να κάνω γεμιστά. Κοιτάζω να τα περιποιηθώ όσο μπορώ καλύτερα. Και επειδή είπες τα γεμιστά, γι' αυτό μου το θύμισες. Να τα κάνω όσο μπορώ καλύτερα. Τα προσέχω από εδώ, τα προσέχω από εκεί. Τα βάζω στο φούρνο και τα ξεχνώ όπως τα ξέχασες εσύ. Και τι έκανα, φίλες και φίλοι, πώς να τα σώσω? Από πάνω ήταν τελείως καμένα. Πήρα λοιπόν, τα χώρισα, τα έβγαλα. Έβγαλα από πάνω όλο το καμένο. Όλο το καμένο. Πήρα λοιπόν μετά. Φρέσκες. Και έβαλα ντομάτες. Φέτα ντομάτα, μια φρέσκια φέτα ντομάτα. Έβαλα από πάνω λίγο τυράκι τριμμένο, παρμεζάνα. Ψήθηκε η ντομάτα μαζί με το τυρί. Από κάτω ήταν βέβαια το ρύζι, το μαγειρεμένο με κρέας τα γεμιστά βέβαια. Κρέας και ρύζι. Με κιμά. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Και έτσι βγήκε μια καινούργια συνταγή. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα. Και αύριο πάλι παρέα εδώ μαζί για καινούργιες συνταγές, καινούργιες ιδέες στην και για μια πολύ ωραία μιλόπιτα. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας, Αλεξία.